αγρότες αναμένουν αύριο να πάρουν τα χρήματα για τις αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της περασμένης χρονιάς του 2023. Τα ποσά αυτά έχει δεσμευτεί ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ σε τηλεοπτικό σταθμό, εδώ τηλεοπτικό τοπικό σταθμό, ότι θα δοθούν 27 του μήνα. Θεωρούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό, διότι έχει δεσμευτεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι επιτέλους θα γίνει αυτή η καταβολή, και είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή για τους παραγωγούς, διότι όλοι ξέρουμε ότι περάσαμε πέρυσι μια πολύ κακή χρονιά. Δεν έφτασαν τα έσοδα να καλυφθεί ούτε το κόστος παραγωγής, και αυτό που έχει μείνει στους παραγωγούς είναι μόνο χρέη στα αγροτικά καταστήματα, είτε συνεταιριστικά είτε ιδιωτικά είναι αυτά. Είναι λοιπόν ένα αναμονή να δουν, να πιστωθούν αύριο τα χρήματα αυτά από τον ΕΛΓΑ. Τα χρήματα θα είναι λιγοστά, δεν θα είναι αντάξια των προσδοκιών του κάθε παραγωγού, διότι ξέρουμε και επισημάναμε το προηγούμενο διάστημα ότι λόγω της καθυστέρησης της εκτίμησης των ζημιών αυτών είχαμε τα θέματα του ότι δεν γίνανε σωστές εκτιμήσεις. Εκεί λοιπόν περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε και τη στελέχωση του τοπικού ΕΛΓΑ, διότι δεν πρέπει να έχουμε τα επόμενα χρόνια άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή να παθαίνουμε μια ζημιά στα αμπέλια, ιδιαίτερα στα αμπέλια που είναι φρούτα, και να έρχεται η εκτίμηση μετά από 2 ή μετά από 3 μήνες, διότι όπως και να το κάνει ο εκτιμητής γεωπόνος, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ακριβή το πόρισμα που θα βγάλει και θα είναι εις βάρος του παραγωγού.